ότι και άφησε με την εύσημο κάθε ημέρα νύχτα και σημάς, επί νίκιον οδύνση αναμένουσε το ευεργέτη και σωτήρικο. Ιδού βαριάρχοντες ημών και πάσα συναγωγή λαού επί ταυτός σταθέντες, ανάμνηση επιτελούμεν έρθα μας του και πεκράμε, όη δεξιά σου εντάσσομαι τες ημέρες ημών εις ένδειξη, ότι η μέρα Κυρίου είναι πάντα η Χριστή και η περιφανή, και η μέρα πτώσεως επί υψηλών και μετέωρων. Τους γάρε δόξους εντάραξαν με τα ισχύρους και τους υψηλώς τη ύπρη συνέντυψας για τα δυνάμους. Δια τούτο Κύριε σήμερα της ενέσεως σου πλήρη συμπορτάσε η γη και ελευθερομοσύνη και αναγιάσει πόδες. Τα σωδός σου Κύριε γνώρισουν οι μήνοι και τα στρίβους σου δίδαξουν ημάς. Νομοθέτησον ημάς εν τη οδό σου και οδήγησον πάντα στους άρχοντας και τον λαό επί τα αλήθειά σου, ότι οι πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί μου και μακάριος ο λαός που έστει βοηθός Κύριος ο Θεός του. Έτι δε και υπέρ των συμφών των μαρτύρων αδελφών ημών δεόμεθά σου, των εν πολέμου μεσόδων, των τε ανελεθέντων και των ευμαρουσία και εξουσία την υιοθέτων, ή να αυλιστός και να αγαθείς και αναπαύσονται με τα δικαίου και ή να τα όμοστα αυτών ως ποτάνι αναντίνουν, όπως ανητεζόντες και υπερπίδεραστες σου συγκυμένοι, ευχαριστήριον έννων και δοξολογία σε λαμβαίνουμε, το κρατεό βασιλή των αιώνων εις τους αιώνας. Αμήν. Και ενώ οι γείτονες συγκινημένοι
ειρηνή του. Ευχή και προσταγή μαζί. Συνάντησα γυναίκες που κουβαλούσαν πυρομαχικά. Μία ήταν 88 χρονών. Τα χιόνια, ο πάγος, το τρομερό κρύο δεν τις τρόμασε. Όλες γεμάτες χαρά ήθελαν να προσφέρουν στο στρατό. Αλήθεια, οι γυναίκες θαύμα. Αυτούς τους αγώνες βλέπει ο καθένας μας με την καθημερινή τους δράση να τιμά. Τότε τιμάμε αληθινά τους ανθρώπους μας, τους ηρωικούς νεκρούς του 1940. Τότε χαίρονται, τότε αγκαλιάζουν τις ψυχές των νεκρών προγόνων μας. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940. Αντιπροσωπευτικά από τον Δήμο Εορταίας. Ενός λεπτού σιγή. Όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και γιορτάζουμε σήμερα την 28η Οκτωβρίου 1940 το ιστορικό όχι που είπε ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ιωάννης Μεταξάς. Ήταν ξημερώματα 28η Οκτωβρίου 1940 όταν ο πρέσβης της Ιταλίας παρέδωσε τελεσίγραφο στον τότε Πρωθυπουργό να παραδώσει τα εδάφη, συγχρόνως όμως και κομβικά σημεία όπως ήταν αεροδρόμια και μεγάλες επιχειρήσεις για να μπορέσει να περάσει ο Μουσουλίνι από τη χώρα μας. Τότε ένα βροντοφώναξε ένα όχι, όχι όλων των Ελλήνων που όλοι με μία ψυχή και με μία καρδιά αγωνιστήκαν με την ενιαία εθνική αντίσταση και κατόρθωσε μία μικρή χώρα να σταματήσει τον δυνατό τότε Μουσουλίνι. Χρειάστηκε μετά από 6 μήνες να ζητήσει τη βοήθεια των Γερμανών για να μπορέσει να καταλάβει τη χώρα μας. Έτσι πάντα ενωμένοι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα και σε όλους τους κινδύνους που έχει αυτή η χώρα. Δυστυχώς η πανδημία η οποία είναι για όλο τον πλανήτη δεν μας επιτρέπει να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες όπως πρέπει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε του χρόνου να κάνουμε τέτοια γιορτή που ανταποκρίνεται στον αγώνα και στο αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940, ζήτω το έθνος. Το όχι του Ιωάννου Μεταξά το βράδυ της 28 Οκτωβρίου του 1940 ήταν η κραυγή όλων των Ελλήνων εκείνης της εποχής ενάντια στην αδικία, ενάντια στην καταπάτηση της αξιοπρέπειας και ενάντια στο υπέρτατο αγαθό που κινδύνευε να χαθεί την ελευθερία. Πέρασαν τόσα χρόνια και νομίζω ότι έχει κατασταλάξει πλέον στη μνήμη όλων εκείνο το ιστορικό όχι και επίσης η έκφραση «Μια χούφτα Έλληνες τάβλαν με τις δυνάμεις φασισμού». Αυτά τα δύο θέλω να συγκρατήσουμε και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η ιστορία του όχι συνεχίζεται
και επί των ημερών μας. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει ότι αν ο Ερντογάν πίστευε ότι θα μπορεί να πάρει ένα νησί, δεν θα το είχε πάρει μέχρι τώρα. Αυτή η ιστορική ετοιμότητα, η άρνηση των Ελλήνων σε οποιαδήποτε καταπίεση, σε οποιοδήποτε τελεσίγραφο, συνεχίζεται, επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας.